αυτοί οι πρόσφυγες, κυρίως γυναίκες και παιδιά. Σήμερα στο Βελιγράδι αναμένεται ο Ρώσος Πρωθυπουργός, ο Γεβγένη Πριμακόφ, ο οποίος θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Μιλόσεβιτς, αναζητώντας διπλωματική λύση για να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί. Ο πρόεδρος Κλίντον, την ίδια ώρα από τη δική του πλευρά, διέκοψε και αξίζει τον κόπο να δούμε αν έχουμε αυτή την εικόνα. Διέκοψε μια παρτίδα γκολφ για να ενημερώσει τους δημοσιογράφους ότι επικοινώνησε και πάλι με τους Μπλερ και Σρέντερ και η απόφασή τους είναι να συνεχιστούν οι βομβαρδισμοί μέχρι ότου συνετιστεί ο Μιλόσεβιτς. Αυτά από τον πρόεδρο Κλίντον. Στην Ελλάδα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνονται τόνοι φαρμάκων και τροφίμων που εντός των επόμενων ημερών θα μεταφερθούν με φορτηγά στο Βελιγράδι. Στις 9 το πρωί, οι κάτοικοι της Νοτιοανατολικής Αττικής θα συγκεντρώσουν τρόφιμα και χρήματα έξω από το Δημαρχείο των Γλυκών Νερών, παρουσία του πρέσβη της Νέας Γιουγκοσλαβίας. Επίσης, στις 8.30 το βράδυ, οργανώνεται από τους καλλιτέχνες, οι οποίοι είχαν πάρει και την πρωτοβουλία, θα το θυμάστε, με την υπόθεση Τσαλάν, οργανώνεται λοιπόν καθιστική διαμαρτυρία και ολονυκτία έξω από την Αμερικανική Πρεσβεία στη Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας. Αυτά είναι τα νεότερα. Υπάρχει μία ακόμη σημαντική πληροφορία, η οποία δεν έχει διευκρινιστεί απολύτως. Θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγο η Ντίνα Ισύρπου. Πάντως, σύμφωνα με αυτή την πληροφορία, σήμερα το πρωί αναμένεται να περάσουν από το φυλάκιο των Ευζώνων προς τα Σκόπια και νέες νατοϊκές δυνάμεις. Συνδεόμαστε λοιπόν με την Ντίνα Ισύρπου, που βρίσκεται στην Μεθόριο, στην Ελληνοσκοπιανή Μεθόριο. Συνδεόμαστε και με την Άννα Οικονόμου, που βρίσκεται μέσα στα Σκόπια. Καλημερίζουμε και τις δύο συναδέλφους. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Ντίνα, να δώσω το λόγο πρώτα σε σένα. Να δούμε τι πληροφορία είναι αυτή και τι περιμένουμε σήμερα να γίνει στους Ευζώνους. Ναι, καλή σας μέρα λοιπόν. Βρισκόμαστε πράγματι στα Ελληνοσκοπιανά σύνορα, καθώς από χτες το βράδυ, όπως είπες και εσύ, Θανάση, διέρευσαν δύο πληροφορίες. Οι οποίες ωστόσο θα πρέπει να τυπογραμμίσω, δεν στάθηκε δυνατόν να διασταυρωθούν. Θα σου μεταφέρω λοιπόν με κάθε επιφύλαξη και ακριβώς με αυτή την επισήμανση. Mm-hmm. Ότι δεν έχουν διασταυρωθεί ακόμη. Η πρώτη. Ότι πρόκειται να γίνει σημαντική μετακίνηση νατοϊκών δυνάμεων, ακόμη και Αμερικανών κομμάντους. Η δεύτερη, ότι θα υπάρξει μεταφορά σήμερα της ορού 10 Αμερικανών στρατιωτών από τα Σκόπια. Ως προς αυτό, θα πρέπει να σας πω ότι από χτες το απόγευμα... Θα μεταφερθούν λοιπόν, γιατί δεν το άκουσα καλά, οι σωροί 10 Αμερικανών από τα Σκόπια, μέσω των Ευζώνων. 10 Αμερικανών στρατιωτών. Ως προς αυτό λοιπόν, από χτες το απόγευμα, στα δημοσιογραφικά γραφεία της Θεσσαλονίκης, υπήρξε η πληροφορία αρχικά ότι πρόκειται να έρθει στο αεροδρόμιο Μακεδονία ένα νατοϊκό C-130 από τα Σκόπια που θα μεταφέρει τις ορούς Αμερικανών στρατιωτών. Αυτό δεν έγινε χτες και στη συνέχεια διέρευσε η πληροφορία για την οδική μεταφορά. Μέχρι στιγμής όμως και από χτες το βράδυ δεν έχει περάσει από το μεθοδιακό σταθμό των Ευζώνων καμία αυτοκινητοπομπή. Το υπογραμμίζω αυτό. Βέβαια, από ό,τι μας ενημερώνουν πηγές και του Τελωνίου, δεν αποκλείεται κατά τη διάρκεια της ημέρας δεδομένου ότι είναι ένα γνωστό. Περιμένουν ότι... κάτι στο Τελωνίο, Ντίνα. Υπάρχει μία. Έτσι, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες από τους ανθρώπους εκεί του Τελωνίου ότι κάτι ενδεχομένως θα συμβεί. Έχει διαρρεύσει ως φήμη, κανείς όμως δεν μπορεί να το πει με βεβαιότητα ότι θα συμβεί. Δεν έχουν καμία επίσημη ενημέρωση και το πιο πιθανό είναι να μην έχουν και αργότερα. Δηλαδή, δεν αποκλείεται όντως. Δεδομένου ότι τον τελευταίο καιρό είναι γνωστό ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα σε επίπεδο μετακίνησης. Πάντως, Ντίνα, Ντίνα, ήθελα να πω το εξής. Είναι μια θλιβερή οπωσδήποτε εξέλιξη. Είναι 10 νέα παιδιά που σκοτώθηκαν, αν πιστοποιηθεί η είδηση αυτή. Από την άλλη, όμως, είναι και μια εντυπωσιακή είδηση. Δεδομένου ότι οι Αμερικανοί δεν έχουν ανακοινώσει, για την ώρα τουλάχιστον, ότι έχουν έστω και ένα θύμα. Ακριβώς έτσι. Και για τον λόγο αυτό, και από χθες το βράδυ, όλοι οι συνάδελφοι βρίσκονται στο μεθοριακό σταθμό των Ευζώνων και με κάθε τρόπο προσπαθούν από όποιες πηγές διαθέτουμε, είτε στρατιωτικές είτε πολιτικές, ακριβώς να διασταυρώσουμε αυτή την είδηση. Τώρα, αυτό που ήθελα να πω και προηγουμένως είναι ότι, όπως μας ενημερώνουν και πηγές του Τελωνίου, δεν αποκλείεται να υπάρξει όντως κάποια αυτοκινητοπομπή όπου θα μεταφέρονται, με την οποία θα μεταφέρονται αυτές οι 10 σωροί των Αμερικανών στρατιωτών, που όμως να έχουν διπλωματικά έντυπα μαζί τους. Οπότε να μην το μάθει κανείς. Για τον λόγο αυτό, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πράγματι σημαντική είδηση. Πολύ δύσκολο όμως επιπλέον να διασταυρωθεί. Έχω την εντύπωση ότι αν περάσουν εκεί από τους Ευζώνους θα το πληροφορηθείτε. Θα υπάρχουν κάποια σημάδια, κάποιες ενδείξεις και αυτό μπορεί να μην είστε εμείς, 100% σίγουροι, αλλά θα είστε 99%. Αυτό ελπίζουμε και εμείς. Και σίγουρα, ακριβώς όπως είπες και εσύ, είναι μια πάρα πολύ σοβαρή είδηση. Και για τον λόγο αυτό είμαστε σε διαρκή επιφυλακή. Και αν θέλετε και σε μια περίεργη αναμονή. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω αν έχω το χρόνο να σας μεταφέρω τον ότι... Ναι. Τον έχεις, ναι, Ντίνα.
ότι υπάρχει και εδώ στα σύνορα μια σοβαρή μεταστροφή του κλίματος στον κόσμο. Δηλαδή. Ο φόβος και η αγωνία που σας μεταφέραμε τις πρώτες ημέρες έχουν δώσει τη θέση τους στη δυσφορία, στα έντονα αντιαμερικανικά συναισθήματα. Συναισθήματα που, αν και αν θέλετε και αντίδραση, εκφράστηκαν και χθες στη Θεσσαλονίκη, το είδαμε και χθες το βράδυ στα δελτία, στο μεγαλύτερο και πλέον δυναμικό συλλαλητήριο των τελευταίων χρόνων. Θα είδατε ότι δεν έλειψε βέβαια και η ένταση, αφού ομάδες διαδηλωτών φρόντισαν να εκτοξευσούν κέρματα, αυγά, σακουλάκια με κόκκινη και πράσινη βογή, ακόμη και φωτοβολίδα κατά του κτηρίου του Αμερικανικού Προξενείου και των ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων που είχαν δημιουργήσει ένα κλειόγυρο από αυτόν. Ντίνα, να τα πούμε λίγο αργότερα αυτά. Επιμένω λίγο στο σημείο εκείνο περί της μετακίνησης νέων ατοικών δυνάμεων μέσω της Μακεδονίας και με προορισμό τα Σκόπια. Ακριβώς, είναι η δεύτερη σημαντική πληροφορία που διέρευσε από χτες το απόγευμα. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, όλες αυτές τις μέρες υπήρξε σοβαρή μετακίνηση και ατοικών δυνάμεων και παρατηρητών του ΟΗΕ. Είναι γνωστό, το έχουμε αναφέρει και ως νούμερο, ότι έχουν περάσει από εδώ τουλάχιστον 20.000 στρατιώτες. Πλην όμως, η πληροφορία, όπως είπα, που διέρευσε χθες, μιλάει για τη μετακίνηση ακόμη και Αμερικανών κομμάντος. Βεβαίως, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, ότι δεν έχει καταπλέσει κάποιο πλοίο, είτε αμερικανικό είτε νατοϊκό πλοίο, τέλος πάντων, ή δεν υπάρχει καμιά τέτοια πληροφορία. Πλην όμως, δεν αποκλείεται να γίνει τόσες ημέρες. Δεν είναι κάτι το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να γίνει γνωστό μερικές ώρες πριν. Για να ακούσουμε στο σημείο αυτό, Ντίνα, να ακούσουμε και την Άννα Οικονόμου που βρίσκεται στα Σκόπια, μήπως έχει κάποια πληροφορία, γι' αυτό μας έλεγες νωρίτερα, για τις σωρούς των Αμερικανών που ενδέχεται να φτάσουν στους Ευζώνους. Άννα, καλή σου μέρα. Καλημέρα λοιπόν από τα Σκόπια. Οι δικές μας πληροφορίες από εδώ, από τα επίσημες κυβερνητικές πηγές, είναι ότι τουλάχιστον για χτες που ρωτήσαμε και ενημερωθήκαμε, ότι δεν πρόκειται να περάσουν από τα Σκόπια οι σωροί αυτοί, διότι έτσι κι αλλιώς θα έπρεπε να ενημερωθεί η κυβέρνηση των Σκοπίων για μια τέτοιου είδους μεταφορά, για μια τέτοιου είδους αυτοκινητοπομπή. Δεν ξέρω αν ξημερώνοντας, γιατί εδώ στα Σκόπια η ώρα είναι 5.30 το πρωί, οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να μάθουμε από τις πηγές μας τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως, οτιδήποτε και να συμβεί, θα πρέπει σαφέστατα να ενημερωθούν η κυβέρνηση των Σκοπίων για μια τέτοιου είδους αυτοκινητοπομπή. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν κάποια χαρτιά, να γίνει κάποια ενημέρωση επίσημη. Πράγμα που δεν είχε γίνει χθες. Όσον αφορά για τη μετακίνηση των ατοικών στρατευμάτων, Αθανάση, που είπε και η Ντίνα. Ναι, αν έχεις εσύ πληροφορία ότι θα ενισχυθούν οι δυνάμεις με δυνάμεις που θα φτάσουν μέσω της Ελλάδας, διά της Ελλάδας, στα Σκόπια. Η ενημέρωση των ατοικών δυνάμεων είναι σήμερα στις 11 η ώρα. Αυτό όμως που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι από χθες ο εκπρόσωπος των ατοικών δυνάμεων εδώ στα Σκόπια αναφέρθηκε στην αλλαγή της επιχειρησιακής δύναμης του ΝΑΤΟ, της επιχειρησιακής δομής του ΝΑΤΟ. Εντάσσονται λοιπόν οι δυνάμεις εδώ που βρίσκονται στα Σκόπια πλέον στην επιχειρησιακή δύναμη του ΝΑΤΟ και πλέον μπαίνουν υπό την καθοδήγηση του Mike Jackson. Είναι αυτός ο οποίος είναι επικεφαλής όλων των δυνάμεων που επιτίθενται στο Κόσοβο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια σημαντική αλλαγή. Είναι κάποια επιχειρησιακή ένδειξη αυτό, Άννα. Πάβουν πλέον να εντάσσονται στην ειρηνευτική δύναμη οι ατοικές δυνάμεις που βρίσκονται εδώ. Άρα λοιπόν, ναι. Αυτό σημαίνει αυτό που λέμε, ότι δεν αποκλείεται να έχουμε στις επόμενες ημέρες, ίσως και στις επόμενες ώρες, κανείς δεν ξέρει, χερσαίες επιχειρήσεις. Ακριβώς. Και δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι από χθες έχουν αρχίσει να γίνονται και διάφορες ασκήσεις με πραγματικά πυρά σε όλη τη μεθόριο των Σκοπίων. Είναι φυσικό λοιπόν να προβληματίζεται και ο κόσμος, να ανησυχούν όλοι, βλέποντας τέτοιου είδους αλλαγές να συμβαίνουν στο έδαφος των Σκοπίων πάρα πολύ κοντά στα σερβοσκοπιανά σύνορα. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι όλοι ανησυχούν πάρα πολύ, με την έννοια φοβούνται πάρα πολύ είτε την έκρηξη του προσφυγικού εδώ, είτε μήπως ξεφύγουν τελικά από κάποιον έλεγχο ή ταρακές από τις διαδηλώσεις που γίνονται τόσο μέσα στην πόλη όσο και σε διάφορες άλλες περιοχές. Λέγαμε και χθες, αν έλεγες εχθές, ότι πράγματι αυτό το κύμα των προσφύγων, τα κύματα των προσφύγων που φτάνουν εκεί στην πρωτεύουσα των Σκοπίων, δημιουργούν ή ενδέχεται να δημιουργήσουν νέες εντάσεις. Προστίθενται και άλλοι Αλβανόφωνοι στους ήδη υπάρχοντες, υπάρχουν και οι Σέρβοι, υπάρχουν και άλλες εθνότητες. Ένας τόσο ξέρει τι μπορεί να γίνει και στα Σκοπιά. Αυτό που ανησυχεί εδώ πολύ τους Σκοπιανούς είναι το ενδεχόμενο αυτό που είπες, Αθανάση, το ενδεχόμενο ξεσπάσματος, ιδιαίτερα στις αλβανόφωνες περιοχές. Και θα πρέπει να πούμε ότι τα περισσότερα χωριά, αν όχι όλα, στην Σκοπιανή Μεθόριο, είναι αλβανόφωνα. Και δεν έτυχε ότι χθες οι χιλιάδες πρόσφυγες που έφτασαν εδώ στα Σκόπια, κάναμε όλη τη διαδρομή των σύνορων, επιστρέφοντας προς τα Σκόπια αργά χθες το βράδυ, πολύ αργά,
και βρήκαμε άπειρα αυτοκίνητα, εκατοντάδες αυτοκίνητα τα οποία προέρχονταν από το Τέτοβο και ήταν έτοιμα να παρελάβουν τους πρόσφυγες που κατέφεραν φυσικά για να φιλοξενηθούν σε οικογένειες στα αλβανόφωνα χωριά. Τώρα και αυτό που λες έχει μεγάλη σημασία, Άννα, και ήθελα να σου ερωτήσω. Υπάρχει αυτή η στοιχειώδης περίθαλψη, φιλοξενία τέλος πάντων από τους ομοθρήσκους τους. Κατά τα λοιπά υπάρχει ένα σχέδιο αντιμετώπισης όλων αυτών των προσφύγων από διεθνείς οργανισμούς, από τους Αμερικανούς. Δηλαδή οι Αμερικανοί, το λέγαμε και χθες, χτυπούν και βομβαρδίζουν τη Γιουγκοσλαβία γιατί δεν σέβονται, δεν σέβεται ο Μιλόσεβιτς τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Κόσοβο. Από την άλλη μεριά, ο Κλίντρο που υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει φροντίσει ώστε αυτοί οι άνθρωποι, τα παιδιά που βλέπουμε στις οθόνες μας και οι γυναίκες, να βρουν κάποιο κατάλημα, κάποιο καταφύγιο στις χώρες όπου πηγαίνουν. Αυτό είναι το δυστύχημα. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις που έχουν αναλάβει την περίθαλψη των προσφύγων, το μόνο που καταφέρνουν και το μόνο που μπορούν να κάνουν εδώ πέρα είναι να δώσουν κάποια τροφή, κάποιο νερό στους πρόσφυγες που φτάνουν. Έχουν δημιουργηθεί, έχουν νοικιάσει διάφορες αποθήκες εδώ στα Σκόπια, όπου μπορούν οι πρόσφυγες να προμηθεύονται κουβέρτες, στρώματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, για να μπορέσουν να συντηρηθούν. Μέχρι στιγμής οι περισσότεροι πρόσφυγες φιλοξενούνται σε σπίτια συγγενών τους ή φίλων τους ή ομοφόνους τους στα διάφορα χωριά που βρίσκονται στα Σκοπιανά, στη Σκοπιανή Μεθόριο και φυσικά και στις αλβανικές συνοικίες μέσα στα Σκόπια. Και είναι χιλιάδες οι πρόσφυγες. Μόνο χθες μπροστά από τα μάτια μας πέρασαν τουλάχιστον 4.000 πρόσφυγες σε κατάσταση που την παρακολουθήσαμε και στο δελτίο. Φαντάζομαι ότι βλέπετε και τώρα, Θανάση, βαδίζοντας μέσα από μονοπάτια, έφτασαν από το χωριό Πλάτβε στη Σκοπιανή. Βλέπουμε αυτή τη γυναίκα, Άννα, που δεν άντεξε και λιποθύμησε μόλις πάτησε το πόδι της στο Σκοπιανό. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε και χθες, Θανάση, ότι αυτοί οι άνθρωποι σφίγγουν τα δόντια, προσπαθούν να κρατήσουν το φόβο τους και τον τρόμο για να περάσουν από τα επικίνδυνα μονοπάτια, να περάσουν μέσα από τα πυρά. Για να φτάσουν εδώ στην ειρήνη και όταν φτάνουν εδώ πλέον είναι τόσο εξαντλημένοι που οι δυνάμεις τους τους εγκαταλείπουν. Είναι αυτό που λέγαμε. Βλέπουμε τη γυναίκα να λιποθυμάει μόλις ακριβώς πάτησε στο έδαφος των Σκοπίων και αισθάνθηκε ασφαλής. Μένουμε σε αυτά. Ευχαριστούμε πολύ και τις δύο συναδέλφους. Θα επικοινωνήσουμε σε λίγη ώρα και πάλι μαζί τους. Πάμε στη Ρώμη. Πάμε στον Θόδωρο Ανδράτη Σιγελάκη να δούμε τι γίνεται στο Αδιάνο αυτή την ώρα. Θόδωρο, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Ηρεμία αυτή την ώρα επικρατεί στο Αδιάνο. Έχουμε τις γνωστές επιχειρήσεις με τις πρώτες αλλαγές στα αεροσκάφη, με τους πρώτους ανεφοδιασμούς στα αεροσκάφη. Φροντίζουν τα άτομα που βρίσκονται στις βάσεις ΝΑΤΟ και ιδίως στο Αβιάνο να ελέγξουν αμέσως μόλις φτάνουν τα αεροσκάφη, μόλις επιστρέφουν τα αεροσκάφη, αν έχουν κάποιο πρόβλημα, αν παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα και να δουν αν είναι καθόλου εντάξει. Θόδωρη, είχαμε μια τελευταία επίθεση στις 5 ώρα Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος, και πάλι στην περιοχή της Πρίστινα, στην ευρύτερη περιοχή, όχι αυτή τη φορά στο κέντρο της πόλης, εναντίον μονάδων τεθωρακισμένων. Είναι αληθές κάτι τέτοιο? Πρέπει να είναι αληθές, διότι εδώ από χθες το βράδυ επισημαίνεται ότι οι επιθέσεις θα συνεχίζονταν με στόχους μόνον στο Κόσοβο. Οπότε αυτή η τελευταία πληροφορία που μου αναφέρεις εντάσσεται στα προγράμματα του ΝΑΤΟ. Δηλαδή μέχρι να ολοκληρωθεί η γνωστή πλέον σε όλους δεύτερη φάση, οι επιθέσεις θα συγκεντρώνονται σε στρατιωτικούς στόχους μόνον στο Κωσυφοπαίδιο. Αλλά να τονίσουμε ότι εδώ στο ΝΑΤΟ, στις ιταλικές βάσεις του ΝΑΤΟ, από χθες έχει γίνει γνωστό ότι θα ενισχυθούν τόσο οι αμερικανικές δυνάμεις όσο και οι υπόλοιπες συμμαχικές δυνάμεις. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να στείλουν νέα αεροσκάφη και ζήτησαν και από τις άλλες χώρες που παίρνουν μέρος στις επιχειρήσεις να στείλουν και εκείνες νέες δυνάμεις για να μπορέσουν να γίνουν μαζικότερες οι επιδρομές. Κάτι τελευταίο πριν πάω στο Βελιγράδι, Θόδωρε. Το χθεσινό χτύπημα, οι χθεσινές επιδρομές δεν είχαν την ίδια σφοδρότητα με αυτές της προχθεσινής νύχτας. Σημαίνει κάτι αυτό? Ενδεχομένως περιμένουν οι ανατολικές δυνάμεις τη συνάντηση Πριμακόφ, Μιλόσεβιτς να αποφέρει κάτι αυτή η συνάντηση και είναι κάπως επιφυλακτική? Εδώ υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες περιμένουν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την σημερινή αποστολή Πριμακόφ και την μετέπειτα
συνάντηση του Ρώσου Πρωθυπουργού με Αμερικανούς αξιωματούχους, διότι είναι μια ελπίδα απεμπλοκής και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, πέρα από τις επίσημες δηλώσεις που λένε ότι όχι, οι βομβαρδισμοί πρέπει να συνεχιστούν, απαντώντας και στην Ιταλική κυβέρνηση, η οποία ως γνωστόν έχει ταχθεί υπέρ της προσπάθειας νέων διαμεσολαβητικών πρωτοβουλειών. Το State Department είπε ότι πράγματι δεν θα λυθεί το πρόβλημα με τους βομβαρδισμούς. Αυτό είναι ένα μέσο για να φτάσουμε στην επίλυση, αλλά η επίλυση θα είναι σίγουρα ο πολιτικός διάλογος. Ναι. Οπότε, όπως βλέπουμε, πρόκειται ήδη για μια αλλαγή στάση σε σχέση με τα όσα είχαν δηλωθεί τις προηγούμενες μέρες. Δεν αποκλείται, όπως είπες, να ψάχνουν τρόπους να βγουν από αυτό το αδιέξοδο. Αυτό το, γιατί περί αδιέξοδου πρόκειται. Ακριβώς, διότι άλλωστε καταλαβαίνουν ότι και η αμερικανική κοινή γνώμη έχει αρχίσει να εκφράζει δυσφορία, διότι είναι γνωστό ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες η κοινή γνώμη στηρίζει τους πολέμους που διαρκούν πολύ λίγες μέρες. Αν από τη στιγμή που αρχίζουν να συνεχίζονται για πολλές μέρες, που αυξάνονται δηλαδή οι κίνδυνοι, που υπάρχει παραδείγματος χάρη δυνατότητα χερσαίας επέμβασης, η κοινή γνώμη αρχίζει να κάνει πίσω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα επικοινωνήσουμε και εσύ και πάλι με τον Θόδωρα Δεάδη Σιγελάκη από τη Ρώμη. Πάμε στο Βελιγράδι, πάμε στον Τάσο Δούση, να δούμε τι πληροφορίες υπάρχουν για τη σημερινή συνάντηση Μιλόσεβιτς Πριμακόφ, αλλά και το κλίμα που υπάρχει στην πρωτεύουσα της Γιουγκοσλαβίας. Τάσο, καλή σου μέρα. Καλημέρα σας από το Βελιγράδι. Ας ξεκινήσουμε με το θέμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από την επίσκεψη του Ρώσου Πρωθυπουργού στο Βελιγράδι, του κυρίου Πριμακόφ. Θα πρέπει να σας πω ότι μαζί με τον κύριο Πριμακόφ ταξιδεύει επίσης μαζί του ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, αλλά και ο Αρχηγός της Αντικατασκοπίας, ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Εδώ στο Βελιγράδι όλοι περιμένουν τον κύριο Πριμακόφ ως τον άνθρωπο εκείνο ο οποίος θα τους δώσει το δικαίωμα στην ελπίδα. Λένε πολλοί ότι ίσως στο βαλιτσάκι που θα κουβαλάει υπάρχει μία λύση σε αυτό το αδιέξοδο που έχει μπει η Γιουγκοσλαβία τις τελευταίες ημέρες μετά τις νατοϊκές επιθέσεις. Η συνάντηση με τον κύριο Μιλόσεβιτς θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα Ελλάδα, στις 9 η ώρα Γιουγκοσλαβία, δηλαδή 10 η ώρα Ελλάδας, σε μερικές ώρες δηλαδή από τώρα. Δεν υπάρχει ένα σχέδιο για το πώς θα έρθει ο κύριος Πριμακόφ εδώ. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι ένα μυστήριο αυτό. Υπάρχει ένα σχέδιο για το πώς θα έρθει ο κύριος Πριμακόφ εδώ στην Γιουγκοσλαβία, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα αυτό το σχέδιο. Επειδή το, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το αεροδρόμιο του Βελιγραδίου δεν υπάρχει πια, το πιο πιθανό είναι να έρθει ο κύριος Πριμακόφ στην Βουδαπέστη και από εκεί με ένα ελικόπτερο του Γιουγκοσλαβικού στρατού να προσγειωθεί κοντά στην πρωθυπουργική κατοικία ή στο προεδρικό βέγαρο για να συναντηθεί με τον πρόεδρο κύριο Μιλόσεβιτς. Όλοι περιμένουν με αγωνία αυτήν την συνάντηση και αυτό που όλοι λένε πια είναι ότι από χθες το βράδυ έχουν σταματήσει οι βομβαρδισμοί, οι νατοικές δυνάμεις χτυπούν κάτω από τον 44ο παράλληλο, δηλαδή από την μέση της Γιουγκοσλαβίας και μέχρι την Πρίστινα, μόνο και μόνο επειδή έρχεται ο κύριος Πριμακόφ για να ξεκινήσει αυτόν τον διάλογο, αυτήν τη συζήτηση που θα έχει με τον κύριο Μιλόσεβιτς. Μάλιστα. Μήπως και βρεθεί μια λύση. Κατά τα λοιπά, η νύχτα πώς κύλησε, Τάσο, και ποιο είναι το κλίμα το γενικότερο? Έχουμε και σήμερα συναυλία. Έλα. Έχουμε και σήμερα συναυλία. Θα έχουμε κάθε μέρα συναυλία. Αυτή είναι η απόφαση μετά την πετυχημένη συναυλία που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Θα έχουμε κάθε μέρα συναυλία. Κάθε μέρα από μια συναυλία. Το κλίμα είναι. Έχει δύο υπάρξεις, δηλαδή είναι διφυές. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Από τη μία μεριά το πρωί υπάρχει μια εκτόνωση, ένα γέλιο, μια χαρά. Ο κόσμος παρά τις ελλείψεις, κυρίως σε φάρμακα, αντιμετωπίζει τα πράγματα δύσκολα, αλλά χωρίς πανικό. Απ' την άλλη, το βράδυ, όταν πέφτει το φως, η κατάσταση αλλάζει, η ψυχολογία αλλάζει. Με το πρώτο χτύπημα των σιρήνων πηγαίνουν κατευθείαν όλοι στα καταφύγια. Είναι διαφορετική ψυχολογία, αλλά έχω την εντύπωση ότι οι Βελιγραδιώτες έχουν επίσης αυτό το κλίμα πια και δεν τους ενοχλεί. Απόδειξη είναι αυτές οι μεγάλες συναυλίες που λες και εσύ, Θανάση, και οι οποίες, ξέρεις, έχουν κάνει και το σήμα κατά το θέμα της πόλης σε ένα target, ένα στόχο δηλαδή, που με αυτό θέλουν να πούνε οι Βελιγραδιώτες και απλά χτυπήστε μας. Αλλά το μήνυμα που θέλουν να περάσουν είναι ότι αφού χτυπάτε την Γιουγκοσλαβία, ο στόχος ουσιαστικά είμαστε εμείς.
Εκτός του ότι χτυπάτε, δηλαδή δεν χρειάζεται να χτυπήσετε εμάς, αλλά αφού χτυπάτε τη χώρα μας, δεν θα χτυπάτε εμάς τους ίδιους, αφού θα την ισοπεδώσετε στο τέλος και δεν θα υπάρχουν δουλειές. Μάλιστα. Επίσης, ένα τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι η μεγάλη αλυσίδα που συνεχίζεται στο εργοστάσιο τη Ζάσταβα. 20.000 εργαζόμενοι Θανάση είναι έξω από το εργοστάσιο και περιμένουν, ας πούμε. Τη μέρα δουλεύουν δηλαδή και τη νύχτα με κεριά κάνουν αυτή την αλυσίδα. Μένουν μέσα. Λοιπόν, ο Πριμακόφ, όλοι λοιπόν μιλάνε για τον Πριμακόφ. Πιστεύω να έχουμε ένα καλό ρεπορτάζ να σας πούμε το μεσημέρι και μετά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ενδεχομένως θα σας ακούσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Τώρα, είπαμε, μια χτίδα φωτός είναι αυτή η σημερινή συνάντηση Μιλόσεβιτς της Πριμακόφ στο Βελιγράδι. Αλλά ωστόσο, χθεσινό ξημέρωμα βρήκε την Πρίστινα και τους κατοίκους της σε κατάσταση φρίκης, αφού οι νατοικές βόμβες την προηγούμενη νύχτα, από χθες τη νύχτα, είχαν πέσει πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης, καταστρέφοντας ένα κτίριο της αστυνομίας που βρίσκεται κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένουν και οι δικοί μας οι Έλληνες δημοσιογράφοι. Ο απεσταλμένος μας λοιπόν, ο Γιώργος Αυγερόπουλος, μεταδίδει τον εφιάλτη που έζησε και καταγράφει το σκηνικό της πολεμικής παράνοιας. Τουλάχιστον 20 βόμβες. Προσέχομαι στον Θεό να... Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει γίνει εδώ. Έχει... Ρίξανε τουλάχιστον 20 βόμβες. Μην μιλάμε μέσα στην Πρίστινα, σε μια ακτίνα 2 χιλιόμετρων από το ξενοδοχείο στο οποίο μένουμε. Από το ξενοδοχείο Grand Hotel, ο ανταποκριτής του Sky Γιώργος Αυγερόπουλος με τον οπερατέρ Αντώνη Βαραμπούτη και τον ηχολήπτη Γιάννη Βλάχο κατέγραψαν με κίνδυνο της ζωής τους τις εφιαλτικές ώρες που έζησαν. Μας φάνηκαν αιώνες εκείνες τις στιγμές. Βρίσκομαι μέσα σε ένα δωμάτιο αυτή τη στιγμή που έχει γεμίσει καπνούς. Έξω από το παράθυρό μου δεν βλέπω τίποτα. Θέλω να πιστεύω και ελπίζω και προσεύχομαι στο Θεό να μην έχουν χτυπήσει κατοικημένες περιοχές, γιατί πραγματικά θα έχουμε 100 θυμάτων. 100 θυμάτων. Μιλάμε για μια πυρηνοκατοικημένη περιοχή. Αυτό εδώ είναι το κτίριο της αστυνομίας και το μέγεθος της καταστροφής φάνηκε μόλις ξημέρωσε. Κοιτάξτε που χτύπησε ο πύραυλος Κρούζ, ακριβώς στη μέση, στον πύργο τηλεπικοινωνιών της αστυνομίας. Όλο το κτίριο λαμπάδιασε από τη μια στιγμή στην άλλη, από την κορυφή μέχρι τα νύχια και οι φλόγες έγκλειφαν τον ουρανό. Τα πάντα έχουν καταστραφεί, έχουν καεί. Τα συντρίμια, η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν θύματα. Όσοι γλίτωσαν λοιπόν έχουν βρει καταφύγιο στο γήπεδο που βρίσκεται απέναντι και ο Αντώνης Βαραμπούτης, ο οπερατέρ του Sky, θα μας δείξει σε αυτό εδώ το γήπεδο. Βρίσκονται εκεί συγκεντρωμένοι, έρχονται, κλαίνε μαζί με τα παιδιά τους, μαζί με τα παιγνίδια που πρόλαβαν να πάρουν τα παιδιά τους την ώρα της καταστροφής. Έχω 5 παιδιά, μείναμε στο δρόμο. Δεν έχω που να μείνω, τα χάσαμε όλα. Κοντέψαμε και εμείς να σκοτωθούμε χθες βράδυ. Ευτυχώς είμαστε όλοι καλά, αλλά δεν υπάρχει πια τίποτα για μας, λέει αυτή η Σέρβα και κλαίει. Το σπίτι της ήταν δίπλα στο κτίριο της αστυνομίας. Το κτίριο που βλέπετε εδώ τώρα που μας δείχνει ο Αντώνης ο Βαραμπούτης είναι η οδοντιατρική κλινική της πόλης, η οποία ούτε και αυτή γλίτωσε, μιας και βρισκόταν πάρα πολύ κοντά στο κτίριο της αστυνομίας που επλήγει χθες από τις νατοικές επιθέσεις. Δεκάδες χιλιάδες λοιπόν είναι οι άνθρωποι που πήραν τον δρόμο της προσφυγιάς για να μην ζήσουν την τραγωδία του πολέμου που υποτίθεται ότι ξεκίνησε για αυτούς και για την ασφάλειά τους ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Μπιλ Κλίντον. Οι απεσταλμένοι του Σκάι Πάνο Σταματόπουλος από τα σύνορα Αλβανίας Κωσόβου και η Άννα Οικονόμου από τα σύνορα Σκοπίων Κωσόβου κατέγραψαν συγκλονιστικές εικόνες των αθώων θυμάτων του νατοϊκού παραλογισμού. Ανοίγει το σβόν,
Είναι ένα από τα αθώα θύματα αυτού του παράλογου πολέμου που παίρνουν τον ατέλειωτο δρόμο της προσφυγιάς. Την έχει πιάσει ιστερία γιατί δεν γνωρίζει τι απέγινε η οικογένειά της. Γυναίκες με μωρά παιδιά στην αγκαλιά θρυνούν γιατί εγκαταλείπουν τον τόπο τους. Την ώρα που τα είδαμε τα παιδιά, μια οβίδα έσκασε στην αυλή του σπιτιού μας. Γύρισα να κοιτάξω και είδα νεκρές τη μητέρα μου, τη γιαγιά μου και 4 παιδιά, λέει αυτή η γυναίκα. Από την περασμένη Παρασκευή, τουλάχιστον 30.000 πρόσφυγες πέρασαν τα σύνορα με την Αλβανία και περισσότεροι από 10.000 στο Μαυροβούνιο. Συνήθως δεν έχουν την πολυτέλεια να ταξιδέψουν με κάποιο μέσο, όπως αυτοί οι πρόσφυγες που κρέμονται σαν τσαμπιά από αυτό το φορτηγάκι. Μας είπαν θα σας σκοτώσουμε όλους. Φορούσαν μάσκες, ήρθαν μπροστά στα σπίτια μας και μας απειλούσαν με μαχαίρια και πιστόλια. Ήταν κάτι τρομερό, λέει αυτή η γυναίκα. Περπατούν για ώρες ολόκληρες μέσα στα βουνά και συχνά φτιάχνουν πρόχειρα καταλύματα στην άκρη του δρόμου για να περάσουν τη νύχτα. Άλλοι πάλι δημιουργούν για ασφάλεια ολόκληρα καραβάνια με τρακτέρ και ταξιδεύουν σκυθροπή. Στο μυαλό τους φαίνεται να στριφογυρνάει διαρκώς η ίδια σκέψη. Τι θα απογίνουν. Η Ιουγκοσλαβία έχει κλείσει ήδη το κυριότερο σημείο διέλευσης των συνόρων της για την Αλβανία και τη φρουρή της δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν πια τα κύματα των Κωσοβάρων προσφύγων. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν έρθει από το Κωσυφοπαίδιο. Είδαν την κόλαση με τα μάτια τους και δεν έχουν πλέον πού να πάνε, λέει αυτός ο άνδρας. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στα σύνορα των Σκοπίων με τη Ιουγκοσλαβία. Η απεσταλμένη του ΚΑΙ στην περιοχή Άννα Οικονόμου κατέγραψε συγκλονιστικές εικόνες. 3.000 πρόσφυγες πέρασαν σήμερα παράνομα την Σερβοσκοπιανή Μεθόριο. Βρισκόμαστε στο χωριό Πλάσβε. Βλέπετε τους πρόσφυγες που κατεβαίνουν τρομοκρατημένοι, φορτωμένοι πάνω σε τρακτέρ, προκειμένου να ξεφύγουν από τις φλόγες του πολέμου. Θα περάσουμε σε λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.